Η Σαουδική Αραβία φέρεται να αναπτύσσει τεχνολογία βαλιστικών πυράβλων με κινέζικη τεχνογνωσία και βοήθεια. Την αποκάλυψη την έκανε το αμερικανικό CNN επικαλούμενο πηγές από τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικός δορυφόρος εντόπισε υλικά παραγωγής βαλιστικών πυράβλων τουλάχιστον σε μία τοποθεσία. Οι Αμερικανοί είναι εξοργισμένοι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πολύ δύσκολα θα πείσουν τώρα το Ιράν να προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και δεύτερον, και ίσως τους ενοχλεί πολύ περισσότερο, γιατί το Πεκίνο εισχωρεί σε μια χώρα απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα που μετέτρεψε το δολάριο σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, όταν συμφώνησε το 1973 να πραγματοποιεί τις πετρελαϊκές συναλλαγές σε δολάρια. Φυσικά το ΡΙΑ τους βαλιστικούς πυράβλους τους θέλει με ένα μόνο σκοπό, να θέσει στο στόχαστρο το Ιράν και κυρίως τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Η ενέργεια αυτή των Σαουδαράβων είναι πιθανότερο να προκαλέσει κλιμάκωση των εξοπλισμών στον κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως η αποκάλυψη αυτή θα προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ και του Ιράν, χώρες που ανταγωνίζονται ευθέως τη Σαουδική Αραβία και επίσης κατασκευάζουν δικά τους βαλιστικά όπλα.